Ωραία, οπότε ξεκινάμε με την σύντομη εισαγωγή για το υπαρχόλη φόρα πάγκρεας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι ένας ασθενής πηγαίνει στο γιατρό για κάποια αιτία προσέλευσης. Από εκεί πέρα παίρνουμε μετά το ιστορικό, δηλαδή τις διάφορες πληροφορίες από τον ασθενή και τους οικείους σχετικά με το πρόβλημα του ασθενούς. Γενικά το ΥΠΑΡ, για να μιλήσουμε γι' αυτό, είναι λίγο ύπουλο, δηλαδή έχει διάφορες εκδηλώσεις από διάφορα, ας πούμε, τα συστήματα του ασθενούς, ως και όντας και χημικό εργοστάσιο του οργανισμού. Για παράδειγμα, μπορεί ένας ασθενής με κύρωση, που ουσιαστικά είναι μια μορφή υπατικής ανεπάρκειας, δηλαδή το είπα, όταν είναι μη αντιρροπούμενη, δεν δουλεύει πλέον τόσο καλά. Μπορεί να έχει καταρχάς άθρηση χολεριθρίνης να είναι κίτρινη οι επιπεφικότες και το δέρμα με ίκτερο, να έχει λόγω κακού Αυτό μεταπολισμού. κλινικά διαπιστώνεται χάρη, ας πούμε, σε φως, ας πούμε, Φυσικό. φυσικό, Ναι, για ναι, να ναι, δεις ναι. ότι είναι ο σκληρός κυτώνας του οφθαλμού, ότι Ακριβώς. κυτρινίζει, ε. Ακριβώς. Σε φυσικό φως. Αλλιώς μπορεί να το χάσεις. Κακός μεταβολισμός ιστρογόνων που γίνονται μπορεί να οδηγήσει σε γυναικομαστία, σε αραχνοειδείς πύλους. Από εκεί και Ατροφία πέρα, όρχεων, πιθανώς. ατροφία όρχεων, λιπιστρίχωση. Μπορεί να έχω κατακράτηση υγρών, μπορεί να έχω συλλογή υγρού στην κοιλιά όπως είναι ο Η ασκίτης. κατακράτηση υγρών εν προκειμένου είναι λόγω υπολευκοματινεμίας. Είναι πολλοί μηχανισμοί. Είναι και η υπολευκοματινεμία που θα κάνει μειωμένη κολοϊδοσμοτική και θα έχω κατακράτηση υγρών. Υπάρχει η έννοια του υπατονεφρικού να μην λειτουργεί καλά ο νεφρός λόγω της δυσλειτουργίας του ύπατος. Υπάρχει η έννοια. Να μην λειτουργεί, οπότε έχει αυξημένη απώλεια λευκόματος, ας πω, τους νεφρούς. Το ΥΠΑΡ συνθέτει τη Όχι. λευκοματίνη. Ουσιαστικά, αν δεν λειτουργεί, δεν τη συνθέτει, οπότε έχει εξαίρεση. Αλλά μπορεί λόγω μη λειτουργία του ύπατο να μην λειτουργήσει ούτε ο νεφρό και να έχει κατακράτηση υγρών Α, για πλέον. κατακράτηση. Αυτό Άλλο και μηχανισμό. μπορεί να είναι ακόμα και από πηλαία υπέρταση, να μην αποβάλλεται καλά η κλεβική κυκλοφορία από τα σπλάχνα και να έχει εξαγγείωση υγρού στην κοιλιά. Ακόμα Οπότε και αν δεν έχει είναι αυτό το Είναι πολύ υματραχοειδής, ας πούμε. σύνθετο. Γενικά, δυστυχώς, το ΥΠΑΡ έχει πολύ σύνθετη παθοφυσιολογία. Και για να προχωρήσουμε και στην κλινική εξέταση, Κάτι άλλο θυμίζουμε. που γράφει εδώ, το είδημα μάλιστα. Έχουμε, Σπληνομεγαλία ναι, και αυτή είναι προφανώς στο λόγω πλαίσιο πηλαίας πηλαίας υπέρτασης υπέρτασης, και ο ναι, ασκήτης. μπορεί να έχουμε σύσπαση τύπου ιτρέν, μπορεί να έχουμε παλαμιαίο ερήθημα, δηλαδή ερυθρότερος Αυτό παλάμης, είναι πάλι λόγω από μεταβολισμό των ιστρογόνων. από μεταβολισμό των ιστρογόνων. Και κάτι Ακριβώς. άλλο που κάνει αραχνοειδή, αυτά που είναι από Αυτό τους... το αναφέραμε, ναι, Α, ωραία. αραχνοειδείς πύλους. Και υπάρχουν Αυτά και είναι από άλλες τις εκδηλώσεις. διαταραχές πήξης. Πάλι ορμονική Α, διαταραχή. ορμονική διαταραχή. Διαταραχές κάτι πήξης, που εκχυμός, εκχυμός. Πενέχειες, Ναι, γιατί είναι και οι παράγοντες πήξης που είναι πολύ βασικοί. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα στην κλινική εξέταση υπάρχει, κάνουμε επισκόπηση ψηλά της επίκρουσης ακρόασης. Το ΥΠΑΡ βρίσκεται σε αυτήν εκεί την περιοχή που βλέπουμε. Ουσιαστικά, αν δούμε και τις θηλές, βλέπουμε ότι το ΥΠΑΡ είναι κάτω από, από το θόλο, ας πούμε, του διαφράγματος. Έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι πολύ καλά. Αν μας καρφώσει κάποιος εδώ ψηλά, μπορεί να πετύχει το σκότι. Άρα είναι πίσω από τις πλευρές, Αυτό βλέπω. και μετακινείται με την εισπνοή. Φυσιολογικά μπορεί να ψηλαφίσει λίγο το κατώτερο χείλος. Και στην κύρωση μικραίνει, ενώ στις οξύες καταστάσεις συνήθως μεγαλώνει. Οπότε Λόγω ένα υπνοής. Οδηγό σημείο για να καταλάβεις την υπατομεγαλία είναι εκεί που τελειώνουν οι πλευρές. Ουσιαστικά ναι, μπορείς πρώτον με επίκρουση να δεις περίπου πού είναι η αμβλύτητα του ύπατος, Μάλιστα. γιατί πιο πάνω θα είναι σαφής ναι. πνευμονικός οίκος, πιο κάτω θα είναι το αέρας του στόματου των εντέρων. Ωραία. Από εκεί και πέρα, μετά με τα δάχτυλά σου και με την εισπνοή του ασθενούς βλέπεις εάν σου έρχεται κάτι σκληρό ή όχι. Με την εισπνοή κατεβαίνει, το είπαμε. Και φυσικά, όπως το είπαμε και πριν, όλα τα συστήματα πρέπει να εξετάζονται, όπως γιατί βλέπουμε και τονίσαμε εδώ πριν τη με τις συμπτωματολογία ότι είναι βρετά. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, μετά που έχουμε φτιάξει κάποιες βασικές υποθέσεις για το τι μπορεί να έχει ο άρρωστος, στέλνουμε αιματολογικές βιοχημικές εξετάσεις, ανοσολογικές, μικροβιολογικές, ακόμα και βιοψίες και μπορούμε να προχωρήσουμε και σε απεικόνηση όπως ακτινογραφίες υπέρυχε, αξονικές, μαγνητικές, τομογραφίες. Έχουμε γενικά μια πληθώρα εξετάσεων να προσεγγίσουμε το ύπαρ. Γενικά τις χωρίζουμε σε απλές και εξειδικευμένες και εδώ έχω κάποιες βασικές βιοχημικές εξετάσεις, οι οποίες προσπαθούν να προσεγγίσουν αυτή την πολύπλευρη λειτουργία του ύπατος. Τι εννοώ, ας πούμε. Η χολεριθρίνη μπορεί να είναι ένδειξη του κατά πόσο λειτουργεί το αποχετευτικό κομμάτι, δηλαδή η χολή. Αλλά και το κατά πόσο μπορεί το ίδιο το ύπαρ να πάρει την έμεση χολεριθρίνη που είναι προϊόν αποδόμησης του αίματος να την κάνει άμεση.
Να την επεξεργαστεί. Άρα, όταν είναι άμεση η υπερχολεριθρινεμία, συμπεριοχή, ναι. Έχει περάσει από έχει το υπακοκύτταρο, από οπότε το εργοστάσιο και κάποιο έχει αποβληθεί. Πρόβλημα μετά στην αποβολή βρίσκεται. Ακριβώς. Η αλκαλική φωσφατάση γάμα GT είναι ένζημα που βρίσκονται ουσιαστικά στη χολαγγειακή επιφάνεια του ύπατος, οπότε όταν έχει διαταραχή κυρίως αυτά τα ένζημα, θεωρούμε ότι η διαταραχή είναι στα χοληφόρα και όχι στα υπατοκύτταρα σαν υπατοκύτταρα. Είναι χολοστατικά ένζημα λοιπόν. Ακριβώς. Ωραία. Από εκεί και πέρα η αλκαλική και η ασπαρτική αμινοτρασφεράση ουσιαστικά είναι ένζημα που υπάρχουν και στους μύες και στον καρδιακό μύη, αλλά κυρίως και στο ύπαρ, ειδικά η αλκαλική, liver να το πούμε έτσι. Οπότε όταν έχουμε αυτές τις αυξήσεις δείχνουν καταστροφή των υπατοκυτάρων, από εκεί πέρα η αλκουμίνη... Και τεράστια σημασία και εδώ το πόσο αυξημένες είναι. Ναι, ναι. Στην κύρωση μπορεί που έχει εξαφανιστεί το σηκώτη πλέον να μην είναι και καθόλου αυξημένες. Είναι ιδιαίτερη γενικά η ερμηνεία των ενζήμων. Από εκεί πέρα η αλμπουμίνη δείχνει συνθετική ικανότητα, όπως και ο χρόνος προθρομβίνης που αντανακλά αυτό που έχει τους από κάτω από πίξεις, την αλμπουμίνη η γκλομπουλίν. Είναι οι σφαιρίνες. Είναι τα... Α, γενικά. Ναι. Γενικά για πες μου να καταλάβω, ρε Χάρη, αν είναι, υπάρχει ας πούμε η υπολευκοματινεμία, ναι, και υπάρχει και το χαμηλό λεύκομα γενικά. Αυτό πώς διαφοροποιεί το ένα από το άλλο δηλαδή. Υπάρχουν οι ολικές πρωτεΐνες. Οι ολικές, το ολικό, ναι, λεύκομα δηλαδή. Το οποίο αν είναι χαμηλό πρέπει να δεις αν είναι οι σφαιρίνες ή οι αλβουμίνες. Μάλιστα. Αυτό σε προσανατολίζει σε διαφορετική παθολογία. Εάν είναι χαμηλές οι αλβουμίνες ή έχω πρόβλημα παραγωγής τους από το ύπαρ ή τις χάνω, για παράδειγμα από το νεφρό, η πολύ πιο σπάνια πρέπει. Αν έχω πρόβλημα με τις σφαιρίνες, αν είναι χαμηλές, μπορεί να έχω κάποιο νόσημα στο μυελό. Να έχω ένα πολλαπλό μυέλωμα που να είναι μη κριτικό, να κάνει υπογάμμα σφαιρινεμία ή να έχω μια συγγενή ανοσοκαταστολή. Μάλιστα. Να μην μπορεί να παράγει ο άλλος αντισώματα. Μάλιστα. Άρα έτσι ξεχωρίζω τη λευκοματίνη από το ολικό λεύκομα, ας πούμε. Ναι, ας το πούμε πρωτεΐνη για να μην το... Ναι, την πρωτεΐνη. Για την ολική πρωτεΐνη. Από την ολική πρωτεΐνη. Μάλιστα. Αιμοσφαιρίνες, αιμοπετάλια που επηρεάζονται σε... μπορεί να επηρεαστούν και στην κύρωση, ουρίες κρεατινίνες που δείχνουν τη λειτουργία του νεφρού και την κατάσταση ενυδάτωσης, σε ΑΡΠΕ προφανώς. Α, πες και τους χρόνους πήξεως, το INR αυτά. Ο χρόνος πήξης δείχνει ουσιαστικά την ικανότητα του οργανισμού να παράξει κάποιο θρόμβο. Τουλάχιστον εδώ αξιολογείται μία από τις οδούς πήξης. Όταν το ΑΕΠΑΡ δεν λειτουργεί καλά, έχω παράταση του χρόνου πήξης. Γιατί ναι, και ο βασικός χρόνος είναι αυτός ο χρόνος προθρομβίνης, που αλλιώς είναι, σε άλλες τιμές λέγεται INR. Συνήθως αυτό χρησιμοποιούμε να αξιολογήσουμε τη λειτουργία του ύπατος. Αν ας πούμε εγώ έχω πάρει πάρα πολύ υπαρίνη, αυτός ο χρόνος παρατείνεται είναι το APTT. Μάλιστα. Απλά όταν θέλω να δω το ύπαρ, το ύπαρ. Χρόνος προθρομβίνης. Που αλλιώς με άλλες τιμές, σε άλλες τιμές πιο διεθνείς, ας πούμε, λέγεται INR. Μετριέται ως INR. Τώρα... Ναι, εμείς θα έχουμε μια ποικιλία νοσημάτων νεοπλασματικών και μη για το ύπαρ, όπου γίνεται βιοψία. Βέβαια, όπως είχαμε σχολιάσει τα τελευταία χρόνια, λόγω εξέλιξης κάποιων απεικονιστικών εξετάσεων, η υπατική βιοψία δεν γίνεται τόσο πολύ όσο παλαιότερα, που ήταν το αποκλειστικό μέσο για τη σταδιοποίηση μιας υπατικής βλάβης, δηλαδή το δυναμικό μετάπτωση σε κύρωση. Πλέον υπάρχουν κάποιες εξεζητημένες απεικονιστικές εξετάσεις που μπορούν να δώσουν μέτρο της σύνωσης που αναπτύσσεται. Η ελαστογραφία του ύπατος που γίνεται με περίπου ουσιαστικά. Πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά είναι ένα βασικό όπλο διαγνωστικό η υπατική βιοψία και για τα μη νεοπλασματικά νοσήματα του ύπατος, αλλά πρωτίστως βέβαια είναι για τα νεοπλασματικά, όπου εκεί γίνεται διαφοροδιάγνωση με μεταστατικά που είναι συχνότερα, πρωτοπαθή του ύπατος, είτε παντοκυταρικό είτε χολάκιο καρκίνωμα. Και φυσικά έχουμε όλες αυτές τις παραμέτρους εδώ που πρέπει να εξετάσουμε. Βλέπουμε δηλαδή τη βαθμό στεάτωσης, τη φλεγμονή στα πηλαία, νέκρωση και τις διαβαθμίζουμε σε σοβαρότητα. Και φυσικά όλα αυτά απαιτούν, όπως λέμε πάντα, τη διάδρωση με τον παθολόγο για να μπορέσει να γίνει μια σωστή αξιολόγηση του ασθενούς. Και πρωτεύουσα σημασία βέβαια έχει η βιοψία ύπατος και στις μεταμοσχεύσεις για τη λειτουργία του μοσχεύματος. Τώρα πάμε στο πρώτο περιστατικό. Ναι. Αφορά σε έναν άντρα 60 ετών, ο οποίος έρχεται σε εμάς λόγω ένα συστήματος κόπωσης εδώ και κάποιους μήνες. Ενώ ταυτόχρονα λέει ότι η κοιλιά του έχει αρχίσει σιγά σιγά να πρίζεται. Παρότι δεν τρώει ιδιαίτερα,
Αναφέρει επίσης ότι γενικά κατά την έντονη άσκηση τον πονάει κάπως το δεξιό γόνατο, καθώς και η αριστερή ποδοκνημική διάρθρωση. Ενώ γενικά είχε μια καθιστική ζωή, δεν ταλαιπωριόταν, δεν έκανε. Από το ατομικό αναμνηστικό λέει ότι εδώ για κάποιους μήνες επίσης του έχουν διαγνώσει σακαρώδη διαβήτη τύπου 2. Τον εξετάζουμε και δεν βλέπουμε πυρετό. Έχει κάπως μια περίεργη χρώση στο δέρμα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Το παρατηρούμε, βλέπουμε. Από εκεί πέρα έχει αυτούς τους αραχνοειδείς πύλους στο θώρακα που λέμε, δηλαδή κάτι σαν πάρα πολύ μικρές αγκιεκτασίες. Ενώ οι επιπεφικότητες του είναι εκτερική, είναι λίγο κίτρινη χρειά. Το ύπαρ το ψηλαφούμε. Δηλαδή το βρίσκουμε ότι υπάρχει και ότι είναι λίγο διωγγωμένο στην κλινική εξέταση. Η κοιλιά επίσης είναι πρισμένη και αντί να έχει την κλασική την πανικότητα που χτυπάς και από κάτω είναι σαν να χτυπάς κάτι κούφιο, έχει έντονη αμβλύτητα, σαν να είναι πλήρης περιεχομένου δηλαδή. Βλέπουμε και την εικόνα κιόλας. Ακριβώς. Και τύπου βατραχοειδής τη λέμε, τη συγκεκριμένη όπως μοιάζει που κομπάρει και από τα πλάγια. Όταν εξετάζουμε και το γόνατο και τον αστράγαλο, φαίνεται ότι όταν τα κουνάει ο ίδιος με αντίσταση, πονάει. Στέλνουμε λοιπόν και εργαστηριακές εξετάσεις και φαίνεται ότι ο ασθενής έχει αναιμία. Μάλιστα. Έχει επίσης και χαμηλά αιμοπετάλια με όριο 250.000, έχει μόνο 40.000. Το INR, δηλαδή ο χρόνος που χρησιμοποιεί, ουσιαστικά είναι στο 2. Παρατεταμένος. Η αλβουμίνη είναι στο 20, δηλαδή χαμηλή. Χαμηλή. Πολυερυθρίνη είναι αυξημένη, 2,5. Και οι τρανσαμινάσεις λίγο αυξημένες. Και στέλνουμε επίσης για να δούμε και την αναιμία, να δούμε τι γίνεται. Έχει σιδηροπενία, χάνει αίμα, ο άρρωστος τι κάνει. Βλέπουμε ότι η φεριτίνη του είναι παραδόξως 2.000. Πάρα πολύ αυξημένη. Και ο σίδηρος ορού επίσης είναι αυξημένος στο 300. Και κάνοντας και ένα υπέρηχο για να δούμε τι περιέχει αυτή η κοιλιά, ναι. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι πλήρης, είναι πλήρης υγρού. Αυτό που λέμε ασκητικό υγρό. Δηλαδή όλο αυτό το μαύρο, το μαύρο, πάνω βλέπουμε το κοιλιακό τείχομα, ακριβώς, τα δυο κάτω πέταλα, τις εντερικές έλικες που υπανακλούν και το, μάλιστα. Το κύμα και όλο το υπόλοιπο είναι ασκητικό λοιπόν, υγρό. Ναι. Ωραία. Να σε ρωτήσω χάρη, τα αιμοπετάλια που είναι τόσο χαμηλά, συνδέονται με παθολογία στο ΥΠΑΡ. Τα αιμοπετάλια μπορεί να συνδέονται με αιματολογική παθολογία, με ανοσολογική παθολογία που να τα καταστρέφει, μπορεί να καταστρέφονται λόγω υπερσπλινισμού. Όταν ο σπλήνας έχει μεγαλώσει για κάποιο λόγο, μπορεί να υπερλειτουργεί και να τα καταστρέφει. Επίσης το ΥΠΑΡ παράγει θρομβομοντουλίνη που παράγει ουσιαστικά, βοηθάει και αυτή στην παραγωγή των αιμοπετάλιων λίγο παραπάνω. Προχωράμε λοιπόν και σε μία ακτινογραφία στο γόνατο. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό δεξί γόνατο. Βλέπουμε εδώ το μεσάρθριο διάστημα, ο χόνδρος δεν φαίνεται προφανώς. Και εδώ βλέπουμε ότι στον ασθενή μας το μεσάρθριο έχει μικρύνει. Υπάρχουν επίσης εδώ που είναι ο χόνδρος ουσιαστικά, βασικά που είναι ο μηνίσκος, υπάρχει μια σαν ασβέστωση, δηλαδή περίπνη ακτινοσκυρή απεικόνηση, σαν έχουν ασβεστωθεί. Και τι που πάνε και ακουμπάνε τα κόκαλα, τι είναι. Εδώ φαίνεται εδώ ότι ακουμπάνε λόγω της ακτινογραφίας. Ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί ο χόνδρος. Α, και οπότε έχουν έρθει πιο κοντά. Και εδώ επίσης είναι πιο σκληρό το οστό, γιατί κατά κάποιο τρόπο τρίβονται, ας πούμε, σε σχέση με το πώς το βλέπουμε εδώ. Οπότε όλο αυτό είναι μια εικόνα οστεοαρθρίτιδας, η οποία απλά έχει το χαρακτηριστικό. Εκφυλιστική ότι, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, το μόνο που δεν βλέπουμε συνήθως είναι αυτή την ασβέστωση εδώ. Ασβέστωση δεν μπορούμε να το πούμε απαραίτητα, αλλά γενικά αυτή την υπέρμηνη απεικόνηση. Κάποια αναπόθεση έχουμε εκεί. Οπότε προχωράμε λοιπόν σε αυτή με τη την φάση υποψία να δούμε τη βιοψία παθολογίας του βεβαίως. Ύπατος, γιατί όλα αυτά μας θυμίζουν ύπαρα. Εδώ λοιπόν έχουμε τη φυσιολογική δομή του υπατικού παρενχήματος, είναι το υπατικό λόβιο που διακρίνουμε την κεντρική του φλέβα, που γύρω πέριξ αυτής είναι η ζώνη 3, μετά η ζώνη 2 με τις δοκίδες των υπατοκυτάρων πάχους ενός υπατοκυτάρου εκάστη και τα κολποειδή και μετά πηγαίνουμε στη ζώνη 1 εδώ πέρα που είναι η περιπηλαία ζώνη και εδώ βλέπουμε το πηλαίο διάστημα με την πηλαία, τριάδα. Κατά την παραβολή τώρα εδώ στον πάσχοντα να ένα πηλαίο διάστημα με τον κλάδο της πηλαίας φλέβας, εδώ πέρα το χοληφόρο που έχει επιθυλιακή επένδυση και βλέπουμε εδώ πέριξ του πηλαίου, περιπηλαία, στη ζώνη 1 δηλαδή, τα υπατοκύτταρα να έχουν στο κυταρό πλασμά τους κάπως περίεργο χρώμα.
Ακόμα όμως πιο προχωρημένα, η μικρή μεγέθυνση μας δείχνει μια διάχυτη διαταραχή στην αρχιτεκτονική του ύπατος με το σχηματισμό αυτών εδώ των δομών, που πλέον έχουν χάσει τη δομή του υπατικού λωβίου και που αναδεικνύονται ακόμα καλύτερα με τη χρώση μασών που βάφει τον συνδετικό ιστό. Αυτό φυσικά συνδέεται με την κλινική εικόνα του ασθενούς. Τώρα, αν βάλουμε μεγαλύτερη μεγέθυνση, αντιπαραβάλλουμε στις εικόνες εδώ των υπατοκυττάρων που είναι στο φυσιολογικό ύπαρ με τα κολποειδή, την εικόνα του πάσχοντος, που στην αιματοξυλίνη οσύνη έχουμε πια αυτές τις εναποθέσεις εντός του κυταροπλάσματος, οι οποίες γίνονται ακόμα πιο σαφείς τι είναι η σύστασή τους, με την ειδική αυτή χρώση του κυανού της προσίας, που είναι πάρα πολύ έντονα βαμμένα τα υπατοκύτταρα, οπότε έχουν φυσικά, μας επιτρέπει να ταυτοποιήσουμε πια αυτήν την χρωστική, και μάλιστα εδώ από ό,τι βλέπω πρέπει να είμαστε και περί πηλαία, ναι, πρέπει να είμαστε περί πηλαία, οπότε είναι και αρκετά βαριά, ας πούμε, η όλη εικόνα. Ενώ εδώ, ας πούμε, είναι σε κάποια μόνο κύτταρα. Πολύ μεμονωμένο, ναι. Το κακό, πιθανώς, βέβαια, εκεί τα βλέπω έχουν σχέση με τα κολποειδή, οπότε μπορεί να είναι μια ελάχιστη τέτοια έμφαση. Και οπότε η ερώτηση είναι, ποια συστηματική νόσο, γιατί η νόσο του ασθενούς, από ό,τι φαίνεται, όπως είδαμε και με τις αρθρώσεις, έχει επηρεάσει συστηματικά τον ασθενή, αλλά και τελικά ποια υπατική επιπλοκή, με βάση και τις βιοψίες τις πρώτες, εμφάνισε τελικά ο ασθενής μας. Ναι, και είχε εκεί το βατραχοειδή, ας πούμε, κοιλιά.